την προηγούμενη διαδρομή μου στη Λακωνία είδα μέρη που δεν είχα συναντήσει παρόμοια πουθενά. Τοπία και άνθρωποι σαν να έχουν φτιαχτεί μέσα στους αιώνες από πέτρα και αέριδες. Σκληροί και τραχείς, αλλά συνάμα φιλόξενοι και γενναιόδοροι. Φεύγω από την Πελοπόννησο και ανηφορίζω βορειοδυτικά. Έχω όρεξη να θαυμάσω την παρθένα ελληνική ομορφιά, αλλά με λίγο πιο αντισυμβατικό τρόπο. Πηγαίνω στην καρδιά των Extreme Sports, εκεί όπου οι δραστηριότητες στη φύση είναι μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων. Ξεκινώ για τα ξακουστά ζαγοροχώρια. Φτάνοντας στην Ήπειρο και πλησιάζοντας τον προορισμό μου, κάνω μια μικρή στάση στον Αετό Φιλιατών. Ένα μικρό χωριό 130 κατοίκων. Εκεί, ο κύριος Βαγγέλης με περιμένει για να με ξεναγήσει στη στάνη του. Έχει αφοσιωθεί στην εκτροφή προβάτων. Είναι κτηνοτροφικό χωριό, το οποίο 70% ασχολούνται με την κτηνοτροφία και οι υπόλοιποι με τη γεωργία. Σχεδόν όλοι έχουμε τις δικές μας φάρμες και ασχολούμαστε οικογενειακά. Έχουμε γύρω στα 120 ζώα και αρχίζουμε από το πρωί στις 6 ώρα και τελειώνουμε σχεδόν το βράδυ. Πρέπει να είμαστε συνέχεια κοντά στα ζώα, γιατί από αυτά ζούμε. Έχουμε τα αρμέγματα, πρωί βράδυ. Τα ζαγοροχώρια αποτελούνται από 46 ορεινά χωριά, ακουμπισμένα στην οροσειρά της Πίνδου. Και βρίσκονται στα βορειοανατολικά των Ιωαννίνων. Χωρίζονται γεωγραφικά σε τρία τμήματα. Το ανατολικό, το δυτικό και το κεντρικό ζαγόρι. Στο δυτικό είναι και το πιο γνωστό και ανεπτυγμένο τουριστικά μέρος της περιοχής, το μικρό και το μεγάλο Πάπεγκο. Η απόσταση από την Αθήνα είναι μεγάλη, περίπου 6,5 ώρες, ενώ και από τη Θεσσαλονίκη είναι γύρω στις 4. Αξίζει όμως τον κόπο. Το Πάπηγκο είναι ένας αυστηρά παραδοσιακός ορεινός οικισμός, χαρακτηρισμένος ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Φυσικά αρχιτεκτονικά ως προς τη δομή του, αλλά ως και γεωπάρκο το οποίο είναι. Ως παραδοσιακός οικισμός δεν έχει αλλάξει καθόλου από τη Μεσαιωνική Ήπειρο. Φτάνοντας, θα πάω πρώτα στο ξενοδοχείο μου που βρίσκεται στο μικρό Πάπηγκο. Είμαι σίγουρος ότι η Έλσα θα με περιμένει. Το μικρό Πάπηγκο 1700 Hotel & Spa βρίσκεται στο μικρό Πάπηγκο και είναι ένας μπουτίκ οικισμός ο οποίος αναπτύσσεται σε επίπεδα και καταλαμβάνει μια ολόκληρη πλαγιά μέσα στο χωριό. Η πρώτη μου μέρα στο Πάπηγκο θα ξεκινήσει με εξόρμηση στο Βοηδομάτι ποταμό.
ένα από τα πιο καθαρά ποτάμια στην Ευρώπη. Πάω για ράφτινγκ με τον Αχιλλέα και την παρέα του. Το ράφτινγκ είναι ομαδικό σπορ περιπέτειας και είναι πολύ διασκεδαστικό αλλά και απαιτητικό. Προστατευτική στολή απαραίτητη. Παιδιά, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Βοηδομάτι. Να σας δώσω κάποιες οδηγίες για την κατάβαση. Πώς θα καθόμαστε μέσα στη βάρκα, πώς θα κάνουμε κουπί και όλες τις εντολές που θα πρέπει να είστε έτοιμοι. Τελευταίες οδηγίες και πάμε. Θέλω να προσέχετε μέσα στο ποτάμι, τα πόδια σας πάντα είναι καλά στις δέστρες. Αν πηγαίνει η βάρκα με το πλάι πάνω σε κάποιο βράχο, δεν θέλω να βάλετε το κουπί σας πάνω εκεί. Τα πόδια μας μπροστά για να βλέπουμε που πηγαίνουμε. Το σωσίβιο μας κρατάει στην επιφάνεια. Φοράμε το κράνος, προφυλάσσουμε το κεφάλι μας. Όσο πιο κάθετα μπαίνει το κουπί στο νερό, τόσο πιο δυνατή κουπιά θα κάνουμε. Αν το κουπί μας είναι εκεί πέρα, χαϊδεύει το νερό. Αν μπαίνει κάθετα στο νερό, κάνουμε δυνατή κουπιά. Προσοχή στα πόδια σας και στις εντολές μας. Το νερό είναι εξαιρετικά κρύο, γύρω στους 4 βαθμούς. Ελπίζω να μην χρειαστεί να κολυμπήσω. Συναντάμε παραδοσιακά πέτρινα τοξωτά γεωφύρια. Τα πιο πολλά στέκουν εκεί από τα μέσα του 18ου αιώνα. Το νερό του Βοηδομάτι λέγεται και ποτάμι του Βίκου, γιατί από εκεί πηγάζει το κρυστάλλινο νερό του. Το φαράγγι του Βίκου είναι το βαθύτερο φαράγγι σε σχέση με το πλάτος του σε όλο τον κόσμο. Σε ένα σημείο του μάλιστα έχει πλάτος 1100 μέτρα και βάθος 900. Για να το χαζέψω από ψηλά, ξεκινώ για το μονοδένδρι. Από εκεί έχεις, λέει, τη μαγευτικότερη θέα. Το μονοδένδρι είναι από τα τουριστικά χωριά της περιοχής και βρίσκεται σε υψόμετρο 1060 μέτρων. Η Μονή βρίσκεται κρεμασμένη στους βράχους από το 1412, στην κυριολεξία στο Χείλος της Χαράδρας και την περίοδο της Τουρκοκρατίας λειτουργούσε σαν καταφύγιο για τους κατοίκους.
ιερέας έχει ιδιαίτερη αγάπη για τις αγιογραφίες. Στον ελεύθερο του χρόνο καταπιάνεται με αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα εκκλησιαστική παράδοση και οι δημιουργίες του κοσμούν πολλά σημεία της Μονής. Το μοναστήριο αυτό λοιπόν έχει χτιστεί το 1412, έχει γίνει από τον Μιχαήλη Βοηβόδο Θεριανό, ένας Σλάβος άπικος στο Μονοδέντρι, ο οποίος είχε την κόρη του σε ηλικία 8 χρονών, έπασχε από τα μάτια της, είχε μερική τύφλωση και απευθύνθηκε στην Αγία Παρασκευή για τη θεραπεία της. Θεραπεύτηκε το κοριτσάκι αυτό και έτσι η εκπλήρωση του τάματος του πατέρα προς την Αγία ήταν το κτίσιμο της Μονής, όπου μάλιστα η κόρη του όταν πήγε 18 χρονών με 20 αφιερώθηκε ως μοναχή στο χώρο αυτό και πήρε το όνομα της Αγίας Παρασκευής, με το όνομά της Παρασκευή. Το μοναστήρι λοιπόν είχε τις 15-20 μοναχές, μεγάλη μοναστηριακή δράση λόγω της ιδηλιακότητας και της ασκητικότητας του περιβάλλοντος, αλλά πέρασε στην ιστορία ως το καταφύγιο της τριγύρω περιοχής. Καταφύγιο για ποιο λόγο? Ζαγόρι στα Σλάβικα σημαίνει πίσω και πέρα από το βουνό. Απομονωμένη περιοχή, εύκολη λία των καλβαρών επιδρομέων ληστών και άλλων έτσι εισβολέων που ρήμαζαν τα χωριά. Γι' αυτό θα παρατηρήσατε και την οικιστική οχύρωση, Βίτσα Μονοδέντρη που περάσατε, με ψηλές μάντρες, συντριγές στα παράθυρα, δρύνες πόρτες και αυτός ο αμυντικός χαρακτήρας, που πολλές φορές όμως ήταν αδύναμος όταν οι ληστές ήταν αποφασισμένοι να κάψουν, να κακοποιήσουν και να κάνουν δηλαδή το κακό γενικότερα, ώστε εκτόπιζαν τους κατοίκους από τον κίνδυνο αυτό στο χώρο της Μονής και αυτοί λοιπόν με τις καλογριούλες φυγαδεύονταν μέσω της σκάλας που βλέπετε εδώ στην αυλή της Μονής από ένα μονοπάτι παιδιά προς το χείλος του γκρεμού, μήκους 200 μέτρων και φάρδος 80 πόντων. Εκεί ήταν το καταφύγιο, μια σπηλίτσα βάθους 10 μέτρων, χωρητικότητα 1000 ατόμων, βάζαν τα γυναικόπαιδα. Εκεί λοιπόν οι άντρες είχαν χτίσει στην πρόσωψη της σπηλιάς μια πολεμίστρα όπου πέρναγαν, κλείναν τις πόρτες, αμπάρωναν και βγάζαν τα όπλα από τις τρύπες της πολεμίστρας και αμήνονταν στον εισερχόμενο εισβολέα. Ένας-ένας αναγκαστικά ερχόταν ο ληστής για να κάνει τον κακό, πέντε ρίχναν, πέντε γεμίζαν, εξουδετέρωναν δηλαδή τον κίνδυνο κατά αυτόν τον τρόπο από το φυσικό αυτό χειρό της χαράδρας. Μόλις 22 χιλιόμετρα από το Μονοδέντρι, στο χωριό Καπέσοβο, η Γιάννα με έχει προσκαλέσει για φαγητό. Θα μου φτιάξει μοσχαράκι με άγρια μανιτάρια και πουρέ. Θα πάρουμε το κρεμμυδάκι μας και θα το ψιλοκόψουμε. Κρεμμυδάκι θα χρειαστούμε για το κρεατάκι μας και για τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια τα μαζεύουν από τα δάση της περιοχής. Χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και γνώση για να μπορείς να ξεχωρίζεις αυτά που είναι ασφαλή. Θα ρίξουμε το κρεμμυδάκι μας στην κατσαρόλα. Το φέρνουμε το κρεμμυδάκι μας μια βόλτα για να ρίξουμε το κρέας. Και ρίχνω το κρέας στην κατσαρόλα. Αλατάκι, πιπεράκι, λίγο κρασάκι, πολύ λίγο κρασάκι. Και θα ρίξουμε νερό μέχρι να καλύψουμε το κρέας, για να το αφήσουμε μετά στη χαμηλή φωτιά να βράσει. Το έχω σε χαμηλή φωτιά, κλείνω το καπάκι μου και το αφήνω να σιγοβράσει για περίπου 3 ώρες. Ρίχνω βουτυράκι στο τηγάνι μας για να σοτάρουμε το κρεμμύδι για τα μανιτάρια. Αφού λιώσει το βούτυρο, προσθέτουμε το κρεμμύδι μας. Μέχρι να μαραθεί αρκετά το κρεμμύδι μας, θα μουλιάσω τα μανιτάρια με νεράκι
Τα μανιτάρια τα αφήνω 10-15 λεπτά στο νερό, σε χλιαρό νερό, και μετά τα ρίχνω στο κρεμμύδι. Χωρίς το νερό, αλλά θα κρατήσω το νερό που το έχω μουλιάσει, γιατί μέσα έχει όλο το άρωμα του μανιταριού. Θα φέρω στην αρχή μια βόλτα. Τα σβήνω με λίγο κρασάκι και συγκεκριμένα την τεμπίνα που είναι ντόπια ποικιλία στα φιλιού. Θα ρίξω τώρα αλάτι, πιπέρι. Και το καλύπτω τώρα με το νερό που τα χαμουλιάσει και τα αφήνω να σιγομαγειρευτούν για περίπου κάνα τεταρτάκι 20 λεπτό. Έχω βράσει πατάτες αρκετά καλά μέχρι να τσιμπιέται με το πιρούνι. Στην πατάτα ρίχνω αλάτι για να είναι νόστιμο ο πουρές. Θα προσθέσω γάλα ίσα που να καλυφθούν οι πατάτες. Και τώρα που έχει αρχίσει ο πουρές να δένει καλά και να μαστιχώνει, θα βάλω βουτυράκι στο τέλος για να μείνει το όλο του το άρωμα. Το κρέας μας είναι έτοιμο. Και προσθέτω στο τέλος τα μανιτάρια για να απομαγειρευτεί το κρέας με τα μανιτάρια και να πάρει όλο το άρωμά του. Θα βάλουμε το μπουρέ μας στο πιάτο. Και στο τέλος θα βάλουμε μαϊντανό φρέσκο, ψιλοκομμένο, και φρέσκο πιπεράκι. Για την ακρίβεια πολύχρωμο. Μετά το ζουμερό μοσχαράκι, σειράγει το γλυκό. Σε ένα πολύ ζεστό και καλόγουστο χώρο, στη Στέρνα, η αδερφή της Γιάννας, η Έλλη, προσφέρει σπιτικά λικέρ και γλυκά του κουταλιού. Οι δύο αδερφές χρησιμοποιούν παλιές αγαπημένες συνταγές και τις εκτελούν με άψογο τρόπο. Επιστρέφοντας στη βάση μου, παρατηρώ για μία ακόμα φορά το άγριο και παρθένο φυσικό τοπίο. Σχεδόν ανέγγιχτο από τον άνθρωπο. Αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο. Υπάρχουν συνεχείς πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της μοναδικότητας της περιοχής. Το Κέντρο Ενημέρωσης Παπίγκου του WWF για τη φύση και τον πολιτισμό λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση, την ευαισθητοποίηση δηλαδή του κόσμου σε θέματα οικολογίας, καθώς και την ενημέρωσή του για τη χλωρίδα, την πανίδα και όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Βρισκόμαστε στο Κέντρο Πληροφόρησης Μικρού Παπίγκου του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Εδώ στεγαζότανε παλιότερα το δημοτικό σχολείο του χωριού, μετέπειτα το ανακαίνισε το WWF Ελλάς και λειτουργούσε τα τελευταία 6-7 χρόνια πριν από εμάς. Εδώ μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τη φύση, τον πολιτισμό και γενικώς για να φτιάξει ένα πλάνο για τις δραστηριότητες και τα πράγματα που έχει να δει στο Ζαγόρι. Το πάρκο ιδρύθηκε το 2005 με απότερο σκοπό την προστασία, διατήρηση και διαχείριση των οικοτόπων της πανίδας και της χλωρίδας της περιοχής. Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου αποτελεί το μεγαλύτερο χερσαίο πάρκο στην Ελλάδα με σχεδόν 2 εκατομμύρια στρέμματα. Έχουμε όσον αφορά τη χλωρίδα μας πάνω από 2.000 είδη διαφορετικών φυτών.
κατέχουμε πάνω από 300 σπονδυλόζωα ζώα. Κάποια από τα σημαντικότερα είναι η καφέ αρκούδα, η βίδρα, το αγριόγιδο, ο ασπροπάρης και διάφορα είδη πτηνών. Έχουμε καταγεγραμμένα πάνω από 93 γεφύρια που είναι χτίσματα 200 ετών τουλάχιστον. Έχουμε και πολλά μοναστήρια και ναούς, δυστυχώς τα περισσότερα κλειστά, από εποχής Βυζαντίου μερικά. Ένα από αυτά είναι και η Αγία Παρασκευή στο Μονοδέντρι, στη μία θέση του Φαραγγιού. Έφτασε η ώρα να επιστρέψω στο ξενοδοχείο μου. Πρέπει να ξεκουραστώ, γιατί αύριο πετάω. Το πρώτο φως της μέρας πέφτει πάνω από το μικρό και το μεγάλο Πάπηγκο. Ακόμα είναι νωρίς και οι δρόμοι είναι άδειοι. Το χωριό κοιμάται ακόμη. Από το ξενοδοχείο μου χαζεύω την πυκνή βλάστηση, τα παραδοσιακά αρχοντικά με τα κεραμίδια και τα πέτρινα μονοπάτια, τις παλιές εκκλησίες. Στο βάθος απλώνεται ο ορεινός όγκος της Τύμφης, απόκριμνος και ομιχλώδης. Ξεκινώ τη μέρα μου με ένα πλούσιο πρωινό και φεύγω για τις κολυμπήθρες του Ρογκοβού. Οι οβύρες, οι κολυμπήθρες του Ρογκοβού, είναι ένα σύστημα από πολλές λιμνούλες, η μία δίπλα στην άλλη. Το ρέμα του Ρογκοβού, που κατεβαίνει από το βουνό, με τα χρόνια έσκαψε τα βράχια και δημιουργήθηκαν μικρές φυσικές πισίνες. Για να μπούμε σε ένα φαράγγι μέσα, θα πρέπει να έχουμε πάντα στολή, νεοπρέν. Θα φορέσουμε μια στολή, παπουτσάκια νεοπρέν, καλτσάκια νεοπρέν, κράνος. Αυτά είναι τα απαραίτητα που χρειάζομαι για το ποτάμι, ώστε να μπούμε μέσα για να μην κρυώσουμε πάρα πολύ. Το κάνιονιγκ είναι μια τρομερή εμπειρία. Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, από μικρό παιδί μέχρι πολύ μεγάλο σε ηλικία, αρκεί να έχει καλή διάθεση και να θέλει να το κάνει. Αλλού το νερό είναι ήρεμο και αλλού κυλάει με ορμή. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Η διαδρομή έχει φυσικές οβύρες. Μικρές πισίνες, είναι κοντά στα 500 μέτρη διαδρομή, οποία η μία είναι συνεχόμενη πίσω από την άλλη. Είναι φανταστικό τοπίο. Το ανάγλυφο τοπίο που ξεπροβάλλει μέσα από το νερό σε προκαλεί να το εξερευνήσεις. Το σπορ που ταιριάζει εδώ είναι το κάνιονιγκ. Σημαντικό ρόλο παίζει πάρα πολύ ασφάλεια στα σημεία που δένουμε, ώστε η ομάδα να κατέβει με ασφάλεια. Το σπορ περιλαμβάνει πεζοπορία, κατάβαση με σχοινιά, ορειβασία, αναρρίχηση αλλά και κολύμβηση και αποτελεί ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίες με το βουνό αλλά και το νερό. Για παραδοσιακή ζαγορίσια αλευρόπιτα. Θα φτιάξουμε την αλευρόπιτα, παραδοσιακή πίτα των ζαγορισιών. Η κυρία Άνθια, η μαγείρισα του ξενοδοχείου μας, θα μας αποκαλύψει όλα της τα μυστικά. Ρίχνουμε ένα ποτήρι νερό. Προσθέτουμε 3/4 του ποτηριού αλεύρι. Ρίχνουμε λίγο-λίγο το αλεύρι και το ανακατώνουμε. Προσθέτουμε 4 αυγά.
Προσθέτουμε 3 κουταλιές γιαούρτι στραγγιστό. Προσθέτουμε και τη φέτα. Παίρνουμε ένα ταψί, το βουτυρώνουμε. Κόβουμε 50 γραμμάρια βούτυρο και το βουτυρώνουμε. Και το αλευρώνουμε. Ρίχνουμε το μείγμα στο ταψί. Προσθέτουμε το βούτυρο. Σήμερα θα πειράξουμε λίγο την αλευρόπιτα και θα βάλουμε λίγο λιαστή ντομάτα. Την ψήνουμε 45 λεπτά στους 180 βαθμούς. Η πίτα μας είναι έτοιμη. Στο Ζαγόρι οι κάτοικοι ισχυρίζονται ότι πετούν. Αυτό θέλω να το δω και γιατί όχι να πετάξω κι εγώ μαζί τους. Στο Περίβλεπτο, ο Άκης με τους φίλους του κάνουν τις εναέριες βόλτες τους με παραπέντε και παραμοτέρ. Και όπου κοιτάξεις, θα δεις ανθρώπους στον αέρα. Προσκαλούν και τους επισκέπτες να συμμετάσχουν σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Σήμερα είναι η σειρά μου. Θα τα καταφέρω. Προσφέρουμε διθέσεις πτήσεις για κάθε έναν, δηλαδή κάθε ένας έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει, να πετάει σαν ένα πουλί με έναν έμπειρο πιλότο από πίσω. Από παιδιά, από 10 χρονών μέχρι 70 χρονών έχουμε πετάξει. Διθέσια πτήση είναι μια μοναδική εμπειρία που εγώ πιστεύω κάθε ένας πρέπει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή να το κάνει. Περίγραπτη εμπειρία για γερά νεύρα. Θέλει ψυχραιμία για να χαλαρώσεις και να το απολαύσεις. Όταν χαζεύεις τη θέα από ψηλά, όλα αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Δάση, σύννεφα, ποτάμια, άνθρωποι και βουνά, όλα μαζί σε αρμονία. Μια υπέροχη ζωντανή εικόνα που θα θυμάμαι για πάντα.